Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο με συναρπαστικά παιχνίδια που κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η πρώτη αγωνιστική ήταν αρκετά παραγωγική. Τα γκολ έπεσαν βροχή, με τις ομάδες να πετυχαίνουν 30 γκολ. Ισόπαλο αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Και στα 8 παιχνίδια είχαμε 4 νίκες γηπεδούχων και 4 νίκες φιλοξενούμενων. Αν μη τι άλλο, η πρεμιέρα δείχνει τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία αναμένεται συναρπαστικό. Οι ομάδες παρά την οικονομική κρίση ενισχύθηκαν και κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει κανέναν. Ουδής έχει εξασφαλίσει το παραμικρό. Βρισκόμαστε σε μια πρώτη φάση ανάγνωσης της ανταγωνιστικότητας των ομάδων, οι οποίες προσπαθούν να δείξουν το φετινό τους αγωνιστικό προφίλ. Η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί σε 3 δόσεις, καθώς το μενού περιλαμβάνει αναμετρήσεις το Σάββατο με 4 παιχνίδια, την Κυριακή με 3 παιχνίδια και τη Δευτέρα με 1 παιχνίδι. Να δούμε το πρόγραμμα. Το Σάββατο 12/9 στις 5 το απόγευμα, Αλιάκ Μονιανής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, Τιτάν Σερβίων Μακεδονικός Φούφα, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Μακεδονικός Σιάτιστας, Αστραπή Κλήτου Πολυνίκης. Την Κυριακή 13/9 στις 5, ΑΕΠ Καραγιανίων Εθνικός Βατερού, Αναγέννηση Εράτηρας Βελβεντό και Μακεδονικός Κοζάνης Αναγέννηση Πτολεμαΐδας. Τη Δευτέρα 14/9 στις 5 το απόγευμα, ΠΑΟ Χίλων, ΑΕΚ Κοζάνης.